Η Ειρήνη Κλάδου είναι μία από τις δεκάδες μητέρες στο Ρέθυμνο και μία από τις χιλιάδες πανελλαδικά που το παιδί της αντιμετωπίζει μία μορφή αναπηρίας. Τα περίεργα βλέμματα των περαστικών στο δρόμο, αλλά και η λύπηση στα μάτια τους, την οδήγησαν, όπως εξομολογείται στο φακό της Κρήτη TV, να δραστηριοποιηθεί στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου. Αυτό που με θύμωσε όταν είχα ακόμα το παιδί μου μικρό ως γονιό έξω, είναι τα περίεργα βλέμματα, είναι η λύπηση, είναι το ότι δεν βλέπανε τη χαρά και την ομορφιά. Αυτό λοιπόν που μας θυμώνει όλους τους γονείς είναι ότι και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε δυσκολίες ενός ατόμου με αναπηρία, αλλά και η κοινωνία μας δεν είναι. Σήμερα η Ειρήνη από τη θέση της Προέδρου του Συλλόγου μοιράζεται μέσω της Κρήτη TV τις αγωνίες της για το εργασιακό μέλλον των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα του σήμερα, σε μια χώρα που η εργασιακή ένταξη δυστυχώς δεν είναι ισότιμη για όλους τους πολίτες. Η ζωή δεν είναι καθόλου εύκολη για ένα άτομο με αναπηρία στην Ελλάδα μας. Από την αρχή της ζωής, πολλά προβλήματα και στο σχολικό πλαίσιο και στην ένταξη του παιδιού στην κοινωνία και τελικά όταν φτάνουμε στην εφηβεία και στην ενηλικίωση που υπάρχουν οι ουσιαστικές διαφορές ενός ατόμου με αναπηρία με ένα τυπικό ενήλικα, εκεί πραγματικά τα παιδιά και ό,τι έχουν μάθει μέσα από τη σχολική εκπαίδευση ή μέσα από τις παρεμβάσεις που έκαναν ως μικρά, πλέον έχουν φύγει. Τα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό γιατί δεν υπάρχει η σοβαρή υποδομή ή οι βάσεις για να μπορέσουν τα παιδιά με ενήλικα άτομα με να μπορούν να εργαστούν και να μπορούν να προωθηθούν στην αγορά εργασίας. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 25% του πληθυσμού της χώρας μας είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή αναπηρίας, το 70% αυτών είναι άνεργη. Ο Σύλλογος μέσα από την πλούσια δράση του ευαισθητοποιεί όλο ένα και περισσότερο την κοινωνία του Ρεθύμνου για να δέχεται τις νέες προκλήσεις, αγκαλιάζοντας και εργασιακά αυτά τα παιδιά. Τελευταία μάλιστα μέσω του προγράμματος Εργασία για Όλους, δύο κορίτσια και 7 αγόρια του Συλλόγου ηλικίες 18 έως 24 ετών έλαβαν πιστοποιήσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πλέον μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί μαγείρων και τραπεζοκόμων. Είμαστε πολύ τυχεροί που μπορέσαμε να εντάξουμε αυτό το έργο και να δημιουργήσουμε ποιοτικές συνθήκες εκπαίδευσης αλλά και επαγγελματικής ένταξης στα άτομα με αναπηρία. Εμείς θέλουμε την αγορά εργασίας να είναι ανταγωνιστική για τα παιδιά, να μπορούν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ και να φτιάξουν ένα βιογραφικό που να είναι ανταγωνιστικό, ισάξιο, ισότιμο με τους υπόλοιπους ανθρώπους, ούτως ώστε να είναι πιο ανθρώπινη και η παρουσία τους σε ένα χώρο εργασίας. Ο επόμενος στόχος του Συλλόγου είναι η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, ώστε τα ενήλικα άτομα με αναπηρία να μπορέσουν μέσα από τα εργαστήριά της να εξοικειωθούν με την εργασία. Μέσω των τμήματων του θα μπορέσουμε να απορροφούμε τα ενήλικα αμαία στην αγορά εργασίας, να τα προετοιμάζουμε, να τα υποστηρίζουμε, να τα ενδυναμώνουμε, να τους δημιουργούμε και να χτίζουν το προφίλ τους και το βιογραφικό τους, ούτως ώστε να μπορούν μετά να βγουν πιο αυτόνομα στην αγορά εργασίας. Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 2007 και μέχρι σήμερα αριθμεί περίπου 130 μέλη.